μπορείτε να κινήσετε και από εκεί και πέρα μικρές καθημερινές ασκήσεις που περιγράφονται στο φυλάδιο που θα πάρετε ή αν χρειαστεί μία τόνωση με ήπια, φλεβοτονικά, σχεδόν φυτικά, χωρίς παρενέργειες να πάκε. Προληπτικό έλεγχο και ενημέρωση για την χρόνια φλεβική νόσο διοργάνωσαν και υλοποιούν τα μέλη του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Μπορούν θρομβώσεις, αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας και διαβάζουμε και τρομοκρατούμαστε και δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε, έξω στις φλέβες και μέσα στις φλέβες είναι το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα το οποίο έχουν να κάνουν οι φλέβες μας είναι η καθημερινή κούραση, το βάρος, η καούρα που μπορεί να υποφόρει, το κάψιμο, μουδιάσματα, μυρμηδιάσματα και τέτοια πράγματα τα οποία μας χαλάνε την καθημερινότητα και δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε την ημέρα μας και να κάνουμε τις δουλειές μας. Είμαστε σήμερα εδώ σε μια ευχάριστη μάζοξη με τον Σύλλογο Πεταλούδα για να ενημερώσουμε για την φλεβική ανεπάρκεια ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση θα μου άρεσε να λέω περισσότερο, που είναι πάρα πολύ συχνή και έχει να κάνει με διαταραχές ή μικροδιαταραχές αν θέλετε, της επιστροφής του αίματος από τα πόδια στην καρδιά μέσω ενός δεδαλώδους συστήματος φλεβών που μπορεί να μας δημιουργήσει όχι σόνι και καλά επικίνδυνα, για την ακρίβεια αυτά είναι πολύ λίγες περιπτώσεις, αλλά εν τούτης διαταραχές και μικροπροβλήματα στον τρόπο που διάγουμε την καθημερινότητα. Κατά το διήμερο 25 και 26 Ιουνίου στον χώρο του Β' Καπή Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γεωργίου Καρτάλη 2, όσοι οι δημότες Αλεξανδρούπολης επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις για την χρόνια φλεβική νόσο, οι οποίες θα γίνονται από τον αναπληρωτή καθηγητή αγκιοχειρουργικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Στράτο Γιώργα Καράκο. Είμαστε λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε με τους συμπολίτες μας, με τους δημότες, δεν μου αρέσει σε αυτές τις περιπτώσεις η λέξη ασθενής, να ξεκαθαρίσουμε τι έχουν, από τι γίνεται αυτό, πώς μπορούν να το αναγνωρίσουν, τι μπορούν να κάνουν. Αυτό το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ βασικό είναι να ξέρουμε ότι η ετοιμιγορία και η αξιολόγηση του κάθε ιατρικού προβλήματος και ειδικότερα της φλεβικής ανεπάρκειας δεν στηρίζεται μόνο στην κλινική εξέταση ή στον παρακλινικό με μηχανήματα έλεγχο. Είναι οι χάντρες αυτές από ένα κομπολόι, το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο παρακλινικός έλεγχος που θα βγάλουν το τελικό συμπέρασμα βάσει του οποίου θα κινηθούμε και θα συμβουλέψουμε. Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση γύρω από την χρόνια φλεβική νόσο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της, καθώς στις δυτικές κοινωνίες φαίνεται να αφορά το 60% των γυναικών και το 40% των ανδρών. Η πρόσκληση στην δράση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις. Φρόντισε ό,τι σε στηρίζει. Αυτή είναι η καμπάνια που πραγματοποιούμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά είναι και μια πανελλαδική δράση για τη φλεβική ανεπάρκεια. Κάτι που, όπως σας είπε και ο γιατρός, βασανίζει άντρες και γυναίκες και ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Φιλοξενούμε εδώ τώρα τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Η δράση προληπτική έγινε στο χώρο του δεύτερου καπί του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Ο Σύλλογος Πεταλούδα έχει σαν στόχο την πρόληψη. Όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε εμπιστοτωμένα, ενημέρωση, σωστή, τεκμηριωμένη, απομυθοποιούμε τους μύθους που διαδίδονται στο διαδικτύο για διάφορα θέματα σκελετικής υγείας και όχι μόνο, και για παιδιά και για ενήλικες. Πρόληψη ασφαλώς για ένα πρόβλημα το οποίο αρχίζει ήδη από μικρές ηλικίες, ούτως ώστε να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, ποσοστό συχνότητα στον γενικό πληθυσμό, 40% για παράδειγμα στους άντρες γενικά και ακόμα περισσότερο μέχρι 60% στις γυναίκες και που μπορεί να στις περισσότερες περιπτώσεις να σχετίζεται με αισθητικά προβλήματα, με αισθητικές ενοχλήσεις. Τι είναι αυτό το οποίο έχω, θέλω να το ξεφορτωθώ, μου είπαν ότι είναι επικίνδυνο, θα εξελιχθεί, πρέπει να κάνω κάτι τώρα, θα ξαναβγεί, και σε άλλες πιο σοβαρές περιπτώσεις, προβλήματα τα οποία θέλουν κάποιο είδους παρέμβαση όταν μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας.